της εταιρείας μας, της ΣΥΤΑ Ελλάδος, μεγάλο χορηγού της ΠΑΕΠΑΟ. Ευχόμαστε ακόμη περισσότερες επιτυχίες στην ομάδα σου και σε εσένα τον ίδιο ξεχωριστά. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια για το πολύ ωραίο. Νομίζω ξεκίνησα καλά όντως, οπότε είναι στο χέρι μου από εδώ και πέρα να συνεχίσω στον ίδιο ρυθμό. Νομίζω ότι έχω πολλά περιθώρια βελτίωσης, μπορώ να παίξω πολύ καλύτερα με πίστη στον εαυτό μου. Μετά από μια χρονιά στην οποία δεν είχε πολλά μάτς, μετά από και ένα μήνα στον ΠΑΟ και ένα μισή μήνα στον ΠΑΟ, σε τι επίπεδο βρίσκεται αυτή τη στιγμή, πόσο μπορεί ακόμα να ανοίξει? Είναι δύσκολο να πω πόσο, αλλά σίγουρα έχω περιθώρια βελτίωσης. Όπως είπαμε, είμαστε στην αρχή της χρονιάς. Πιστεύω ότι σε μερικά παιχνίδια θα είναι βελτιωμένη και η φυσική μου κατάσταση, οπότε θα είναι βελτιωμένο και το παιχνίδι μου. Είναι δύσκολο να μιλήσω για ποσοστά. Πιστεύω ότι είμαι σε καλή κατάσταση και είμαι κοντά στο να φτάσω σε ένα top επίπεδο. Μετά από 1,5 μήνα περίπου στην ομάδα, πώς αισθάνεται το ΠΑΟ? Πώς ήταν το γήπεδο, τον κόσμο, όλη την ατμόσφαιρα γύρω από την ομάδα? Το έχω πει ήδη μερικές φορές ότι αισθάνομαι σπουδαία εδώ. Όλοι ήταν πάρα πολύ φιλικοί μαζί μου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να αισθάνομαι πολύ πολύ καλά στο σύλλογο και νομίζω ότι αν αισθάνομαι χαρούμενος όπως αισθάνομαι τώρα και στη συνέχεια της χρονιάς, νομίζω ότι μπορώ να αποδώσω και καλύτερα. Ήταν χρήσιμο αυτό το διάλειμμα λόγω της διακοπής του πρωταθλήματος? Ελπίζω ναι, να μας βοήθησε. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά αυτό το διάστημα. Είχαμε και την ευκαιρία να πάρουμε ένα ρεπό μετά από πάρα πολύ καιρό. Νομίζω ότι μας έκανε καλό και η ξεκούραση. Τώρα πιστεύω ότι στο παιχνίδι του Σαββάτου μπορούμε να πάμε και να κερδίσουμε εκεί και να αποδείξουμε ότι όντως μας έκανε καλό αυτό το διάλειμμα. Στα επίσημα παιχνίδια μέχρι τη στιγμή ο ΠΑΟΚ εκτός έδρας είχε δύο ισοπαλίες και μία ήττα. Ήταν μάλιστα στο πρωτάθλημα μια υποδέστερη ομάδα. Τους είπε κάτι διαφορετικό ο προπονητής εν ώψη αυτού του αγώνα με τη Βέρεια? Νομίζω ότι είναι ένα ακόμη παιχνίδι από τα εκτός έδρας που είναι έτσι κι αλλιώς δύσκολα παιχνίδια. Νομίζω ότι κάνοντας το παιχνίδι μας μπορούμε να σπάσουμε την έδρα του αντιπάλου και να κερδίσουμε το παιχνίδι αν είμαστε αυτοί που πρέπει. Αν είδε τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, αν το έχει λείψει η εθνική ομάδα η δικιά του και αν θα ήταν έτοιμος, υποτιθέμενα βέβαια, να αντιμετωπίσει 5 συμπαίκτες του πλέον στην εθνική Ελλάδα. Ναι, είδα τα παιχνίδια. Ήταν δύο πολύ καλά παιχνίδια της Σλοβακίας απέναντι στη Βοσνία. Στο πρώτο ήμασταν αρκετά τυχεροί, στο δεύτερο ήμασταν αρκετά άτυχοι. Εγώ προσωπικά αφήνω αυτή την απόφαση για την εθνική στον προπονητή μου. Εγώ είμαι πάντα έτοιμος να τη βοηθήσω.